Entertainment stuff. Ο Matt Clip είναι παρεξηγημένος ή όχι? Είδα. Όταν κάποιος πιστεύει σε γνωρίζει, να θεωρεί. Είδα, πιστεύω επειδή εγώ λίγο αυτό το προφίλ όλο με το trap και το όλο flex και το όλο έτσι, μπορεί όλοι να νομίζουν ότι είμαι απλά ένας τύπος που κάθε μόλι μέρα και κοιτάω την ντουλάπα μου. Αλλά δεν είναι έτσι, καταλάβες. Μου αρέσει να υπάρχει σεβασμός. Δουλεύω σκληρά. Θέλω να δω την επιτυχία του καθενός και στο χώρο μου. Δεν έχω ζήλια. Mm-hmm. Okay. So, ναι, ρε φίλε, νομίζω ότι όλοι ξαφνιάζονται όταν βλέπουν ότι πόσο βιενικός είμαι, παράδειγμα. Ναι, δεν τον περίμενα έτσι, τον περίμενα πιο καυγατζή και πιο έτσι. Και... ενώ δεν είμαι έτσι, ρε φίλε, είμαι πιο τσιλ. Είμαι ροπιάρης, αυτό... ό,τι γυναίκα μου. Δεν ξέρεις τι ώρα που με πας, γιατί εκεί πήγαινα εκεί τώρα. Εκεί το πήγαινε και σου λέω τώρα ότι εκεί. Είμαι σοβαρός. Έχω το κορίτσι μου, το σέβομαι το κορίτσι μου, θέλω να είναι καλά το κορίτσι. Είσαι ροπιάρης όντως. Κοίτα ρε φίλε, είμαι... δίνω το 110%. Έλα ρε εσύ, τέτοιος έρωτας. Ναι. Είμαστε μαζί από το 17. 17, οκ. Okay. Άρα είστε σχεδόν τώρα που μπήκε το 21, 4 χρόνια. Ναι. Και είσαι με αυτή την κοπέλα λοιπόν, πριν την επιτυχία, καλά δεν λέω, ναι. Πριν σου σκάσει τώρα τελευταία δύο χρόνια. Πριν γίνουν τα μπαμ τα μεγάλα. Πριν γίνει το μεγάλο το μπαμ, οκ. Okay. Ναι. Πώς το έχει διαχειριστεί? Πολύ καλά, πολύ καλά. Κοίτα, ήταν αυτή η γυναίκα γενικά με έκανε εμένα πιο έξυπνο. Να κάνει πιο δυνατό και είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν άνθρωπο που σε καταλαβαίνει και καταλαβαίνει και το πάθος σου. Σου ξέρεις, δεν μου στάθηκε ποτέ. Σου αφήνει ελευθερία. Ναι, 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 σου, δεν μου στάθηκε σου ποτέ. Σου παρέχει ελευθερία. Δεν μου στάθηκε ποτέ εμπόδιο. Okay. Ξέρεις. Αλλά αυτό και στη γυναίκα είναι δύσκολο. Δηλαδή, μια γυναίκα πρέπει να ξέρει να ξεχωρίζει το τι είναι το επαγγελματικό και τι είναι και τι δεν είναι, καταλαβαίνεις. Σε ζηλεύει. Γιατί να σου πω κάτι, κάνεις τώρα σε ένα βίντεο κλιπ και εκεί όλες τις θέσεις. Να σου πω κάτι, άμα είμαι εγώ κύριος, έτσι, και δεν δίνω δικαιώματα, ναι, είναι σε όλα. 4 χρόνια μαζί, σωστά. Ναι. Υπάρχουν γάμοι που έχουν κρατήσει λιγότερο, ναι. Προφανώς. Το έχετε σκεφτεί να το προχωρήσετε, γιατί είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Όταν συγκατοικείς με κάποιον και ό,τι είναι δικό σου είναι και δικό του και πάει, ξέρεις αυτό, υπάρχει αυτή η ισορροπία. Είναι σαν να είσαι παντρεμένος, καταλάβες. Εγώ νομίζω ότι ο γάμος γίνεται official όταν κάνεις παιδιά. Τα παιδιά... Και αυτό είναι στο πρόγραμμα, για μένα, αυτό. Για μένα ότι η πραγματική η δέσμευση είναι τα παιδιά. Ένα Ματ Κλιπάκι, ναι. Δράσκα σε μύτη. Μια Ματ Κλιπίτσα. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου πατέρα. Δεν μου έχει έρθει ακόμα αυτό το feeling. Αλήθεια. Δεν μου έχει έρθει αυτό το. Πώς το λένε, αυτό το. Το μέσα μου να μου πει ότι ξέρεις, θέλω να γίνω father και αυτά. Ξέρεις. Δεν μου έχει έρθει ακόμα. Είμαι πολύ focused με την καριέρα μου και πρέπει ακόμα ο Peter να εξασφαλίσει κάποια πράγματα για να μπορώ να φέρω ένα junior. Καταλαβαίνεις. Entertainment stuff.